Σηκώστε ρε, ο Σακώστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και όπως ήδη σας έχουμε πει αρκετές φορές σήμερα, μαζί μας και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μας, είναι η πρώην πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θα μπορούσα να πω έτσι χαριτολογώντας, καλώς την ακεσάργησε. Όχι με δική της ευθύνη βέβαια, αλλά σημασία έχει ότι είναι μαζί μας. Καλώς ορίσατε. Καλή σας μέρα, χαίρομαι που είμαι μαζί σας και μπορεί να αργώ, αλλά πάντοτε έρχομαι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα προσπαθήσω να κερδίσω το χρόνο. Έχω πολλά που θέλω να ρωτήσω. Είχα από το πρωί και πάρα πολλά τηλεφωνήματα και email με ερωτήσεις από τηλεθεατές. Έχετε πραγματικά, κεντρίζετε το ενδιαφέρον. Και θα προσπαθήσω λοιπόν να κερδίσω το χρόνο, κύριο Λεκτό. Από το 2010 μέχρι και σήμερα, κύριε Κωνσταντοπούλου, ζούμε απίστευτα πυκνό ιστορικό χρόνο. Ραγδαίες εξελίξεις, χιλιάδες ψέματα, απίστευτες κολοτούμπες, οι οποίες έχουν μια κατάληξη. Εκβιασμούς, μνημόνια και δόσεις. Μεγάλο ζητούμενο σήμερα η αξιοπιστία των πολιτικών και της πολιτικής, αλλά και η κοινή λογική, η οποία πραγματικά έχει εκτραπεί, θα έλεγα, μέχρι σημείο που προσπαθούμε και την αναζητούμε. Δεν ξέρω έτσι πώς κρίνεται αυτό το δικό μου το σχόλιο ξεκινώντας. Νομίζω ότι έχουμε περάσει 6 τραυματικά χρόνια για το λαό μας. Ο λαός αυτός, η κοινωνία αυτή έχει δώσει δείγματα πολύ μεγάλης γενναιότητας και αποφασιστικότητας, δημοκρατικού φρονήματος και τόλμης. Έχει κατ' επανάληψη προδοθεί από ανάξιους εκπροσώπους με κορυφαία προδοσία την κυβίστηση του περασμένου καλοκαιριού, τη συνθηκολόγηση και την μετατροπή του μεγαλειώδους όχι σε ναι. Όμως εκείνο που έχει σημασία είναι ότι όσο μικρή κι αν είναι αυτή η, όσο μικρές κι αν είναι και αν αποδεικνύονται αυτές οι ηγεσίες, όσο άτολμες ή όσο εξονημένες, άλλο τόσο μεγάλος είναι αυτός ο λαός, άλλο τόσο δυνατή είναι η ψυχή του, η συλλογική του συνείδηση και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι παρόλη τη δοκιμασία και παρά την ταλαιπωρία και παρά την προδοσία θα ορθώσει και πάλι το ανάστημά του, ήδη αναζητεί τα στηρίγματά του, βρίσκει τα πατήματά του, θα ξανασηκωθεί, ξανασηκώνεται σιγά σιγά, θα διεκδικήσει και θα νικήσει. Μου κάνετε ωραία πάσα. Αυτό το γιατί που είπατε και αυτό που συνέβη πέρυσι το καλοκαίρι μετά το δημοψήφισμα βασανίζει πάρα πολύ κόσμο. Όλους αυτούς που ψήφισαν το 62% αλλά και πολλοί από αυτούς που δεν ψήφισαν. Θέλω να μου πείτε εσείς την δική σας εκτίμηση γιατί φτάσαμε σε αυτή τη μεγάλη κυβίστηση, κολοτούμπα όπως τη λέω εγώ. Και βέβαια τι θα κάνετε εσείς αν ήσαν στη θέση του κυρίου Τσίπρα και παίρνατε αυτό το 62%. Επιτρέψτε με εδώ να βάλω και κάτι άλλο στην κουβέντα. Είστε ευφιέστατη γυναίκα, πανέξυπνη και πραγματικά αναλύετε πολύ σωστά τα πολιτικά δεδομένα. Μου κάνει εντύπωση, στο πρώτο εξάμηνο εσείς δεν ζουμιστήκατε τίποτα από όλα αυτά που δυστυχώς έγιναν μετά το δημοψήφισμα. Όπως έχω κατ' επανάληψη πει, παίχτηκε ένα αριστοτεχνικό παιχνίδι εξαπάτησης. Διότι οπωσδήποτε υπήρχαν ενδείξεις που μπορεί να ενέβαλαν σε ανησυχία, αλλά από την άλλη πλευρά χτίζονταν οι αντενδείξεις, οι πράξεις εκείνες και οι επιλογές με τις οποίες αποσύονταν, αν θέλετε, οι αμφιβολίες και οι ανησυχίες. Δυστυχώς ήμασταν πολλοί και πολλές που εξαπατηθήκαμε. Αυτό αυξάνει την ευθύνη μας σε σχέση με το μέλλον. Δεν επιτρέπεται να αγνοήσει κανείς αυτό το μάθημα και αυτή την εμπειρία σε όλες τις επιλογές που θα καθορίσουν το μέλλον. Νομίζω ότι εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία να υποθεί ξεκάθαρα είναι ότι οδηγηθήκαμε σε αυτήν την καταστροφική πορεία από επιλογή
του Τσίπρα, από επιλογή ενός στενού κυβερνητικού επιτελείου, όχι ελλείψη επιλογής και εναλλακτικής. Έκαναν ενσυνείδητα την επιλογή της προδοσίας και της παραμονής του στην εξουσία έναντι του ανταλλάγματος της παράδοσης του λαού και της χώρας. Αυτό κατά την άποψή μου θα το πληρώσουν, θα λογοδοτήσουν και στην ιστορία και στην κοινωνία και στη δικαιοσύνη. Δεν απαντά όμως αυτό που έβαλα και σαν ερώτημα. Αν σε ποιο, εσείς, σε όλα θα σας απαντήσω. Το ξέρω, γι' αυτό και τα ρωτάω. Αν ήσταν εσείς στη θέση του Τσίπρα, την επόμενη του δημοψηφίσματος. Δεν υπήρχε επιλογή άλλη από την υπηρέτηση της λαϊκής εντολής. Αλλά ήταν μονόδρομος αυτό που έγινε. Όχι, δεν ήταν μονόδρομος αυτό που έγινε. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή από την αντίθετη επιλογή, δηλαδή την υπηρέτηση της λαϊκής εντολής. Ο ηγέτης ο οποίος ζητεί εντολή από το λαό του και παίρνει τόσο ξεκάθαρη και ηχηρή εντολή, δεν έχει το δικαίωμα αυτή την εντολή να την κάνει χαρτοπόλεμο. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να την παραβιάσει. Δεν είχε καμία άλλη επιλογή ο κύριος Τσίπρας από το να πει ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος να σεβαστώ και να υπηρετήσω το όχι αυτού του λαού. Αυτό όφιλε να κάνει. Και αν κατάλαβα αυτό θα λέγατε και εσείς αν ήσασταν στη θέση του δηλαδή. Αυτό το είπα γιατί ήμουνα σε μια θέση ευθύνης. Σας θυμίζω ότι ήμουνα στην αμέσως επόμενη ιεραρχική θέση ευθύνης από τον κύριο Τσίπρα. Ήμουν πρόεδρος της Βουλής, τρίτη τη τάξη στην πολιτιακή ιεραρχία και αυτό το είπα με όλες μου τις δυνάμεις, με τη φωνή μου δυνατή και σε όλους τους τόνους και προς όλες τις κατευθύνσεις. Το είπα προς τους δανειστές με επιστολές που έστειλα σε όλους τους ομολόγους μου αλλά και στον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Το είπα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρωθυπουργό ζητώντας τους μάλιστα να διαβιβάσουν την επιστολή μου στους ομολόγους του. Το είπα στη Βουλή επίσημα, επώνυμα και με το θάρρος και την επίγνωση της σημασίας των λόγων και των έργων του καθενός. Μάλιστα. Είναι σύμπτωση, αλλά αν δεν κάνω λάθος, σαν σήμερα, σαν πέρσι τέτοια μέρα, είχε δοθεί στη δημοσιότητα το προκαταρκτικό πόρισμα της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους. Ακριβώς. Είχατε τότε πει πως το ελληνικό χρέος είναι παράνομο, το έχω σημειώσει εδώ, αθέμητο, επονίδιστο, απεχθές και μη βιώσιμο. Ένα χρόνο μετά σήμερα θα ήθελα να σας ρωτήσω, η Επιτροπή για την οποία εσείς κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Ουσιαστικά όμως έβγαλε ένα πόρισμα που δυστυχώς μετά από ένα χρόνο είναι πόρισμα χωρίς αντίκρισμα. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Το αντίθετο. Είναι ένα πόρισμα. Να ολοκληρώσω λίγο, αν μου επιτρέπετε. Μήπως αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και από μέρους σας ίσως μια αυταπάτη, γιατί μιλήσαμε για την απάτη του κυρίου Τσίπρα. Και εδώ να συμπληρώσω, θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο ότι μιλάμε για αυταπάτες ακόμα και για τη διεκδίκηση γερμανικών αποζημιώσεων. Γιατί δυστυχώς, ενώ αν το δει καθένας ηθικά, το δίκαιο είναι με το μέρος μας, εντούτοις δεν προχώρησε απολύτως τίποτα και σε αυτό το επίπεδο. Να θυμηθώ εδώ και τις απόψεις του γκουρού της αριστεράς, του κύριου Γκλέζου, που το είχε κάνει σημαία. Εσείς το συνεχίζετε, αλλά μήπως θα πω και ότι σε αυτή την περίπτωση είναι και από τη μεριά σας μια δεύτερη αυταπάτη. Καθόλου δεν έχω την άποψη ότι αυτές οι ιστορικές διεκδικήσεις συγκροτούν αυταπάτες. Αντίθετα, συγκροτούν ηθικό, πολιτικό, ιστορικό χρέος όλων μας να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν και αυτά που μας αναλογούν. Πέρσι τέτοια μέρα, και σας ευχαριστώ που το υπενθυμίζετε, η Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους σε δημόσια συνεδρίαση στη Βουλή, με την παρουσία μάλιστα τότε του κυρίου Τσίπρα ως Πρωθυπουργού, παρουσίασε το προκαταρκτικό της πόρισμα και κατέληξε σε αυτές τις διαπιστώσεις για το δημόσιο χρέος, που δεν είναι χαρακτηρισμοί, είναι νομικές ορολογία, είναι νομική ορολογία, σύμφωνα με την οποία η χώρα μας, ο λαός μας και οι εκπρόσωποι του νομιμοποιούνται, δικαιούνται και υποχρεούνται να αποκηρύξουν αυτό το χρέος. Ένα χρόνο μετά, σήμερα, η Επιτροπή μεν αυτή
καταδιώκεται στην πραγματικότητα από την κυβέρνηση. Έκλεισαν τα γραφεία της, κατέσχεσαν τα αρχεία της, αφαίρεσαν τα πορίσματά της από την ιστοσελίδα της Βουλής, κήρυξαν μονομερώς την διακοπή των εργασιών της. Όμως τα μέλη της Επιτροπής που με πολύ μεγάλη ανιδιοτέλεια συνέβαλαν σε αυτήν την αποκριστάλλωση του τι πραγματικά είναι το δημόσιο χρέος, αποφάσισαν, κάναμε μία συνεδρίαση στο Ευρωκοινοβούλιο την 1η Μαρτίου του 2016, πριν από 3,5 μήνες, και αποφασίσαμε ότι η Επιτροπή δεν θα υπακούσει στις εντολές Τσίπρα και Βούτση, δεν θα υπακούσει στην παύση των εργασιών της, θα συνεχίσει τον λογιστικό έλεγχο του χρέους, θα μετατραπεί σε σωματείο για να είναι αυτεξούσια και να μην υπόκειται σε αυτού του είδους το κυνήγι μαγισσών που έχουν εξαπολύσει οι κυβερνητικοί επιτετραμένοι και επιτελείς, και θα ολοκληρώσει το λογιστικό έλεγχο. Ήδη έχει κατατεθεί το καταστατικό της Επιτροπής ως σωματείου προκειμένου να ξεκινήσει αυτήν τη δεύτερη φάση. Είναι νομίζω συγκινητικό ότι μια επιτροπή που ξεκίνησε το 2011 ως κοινωνικό αίτημα από τα κινήματα, από τις πλατείες, από τους αγανακτισμένους, πέρασε μέσα από τη δημιουργία της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου. Στη συνέχεια έγινε πολιτική δέσμευση και όταν αποκτήσαμε την θεσμική ευθύνη έγινε και θεσμική υποχρέωση και μετουσιώθηκε σε ένα θεσμικό όργανο. Αυτή τη στιγμή επιστρέφει πίσω στις ρίζες της, επιστρέφει στην κοινωνία, επιστρέφει στο λαό προκειμένου να τον επικουρήσει, να διεκδικήσει αυτό το κυριαρχικό του δικαίωμα. Το δικαίωμα δηλαδή να μην πληρώσει ένα χρέος το οποίο δεν δημιούργησε και το οποίο δεν οφείλει. Όσον αφορά τις γερμανικές οφειλές, πρέπει να πούμε ότι αποκρισταλώνει η υπόθεση των γερμανικών οφειλών άλλη μια προδοσία εκ μέρους του κύριου Τσίπρα και του επιτελείου του. Θυμίζω ότι την ημέρα ορκωμοσίας του Αλέξη Τσίπρα ως Πρωθυπουργού για πρώτη φορά το Γενάρη του 2015 κατέθεσε στεφάνι στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής για να σηματοδοτήσει αυτό το ηθικό, ιστορικό και πολιτικό χρέος. Και όμως 1,5 χρόνο αργότερα η υπόθεση της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών δεν προχωράει από πλευράς κυβέρνησης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Παρασκευόπουλος, δεν έχει βάλει την υπογραφή του για να εκτελεστεί η απόφαση που δικαιώνει τα θύματα του διστόμου. Σας θυμίζω ότι είναι μια αμετάκλητη απόφαση από το έτος 2000 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Και για να εκτελεστεί αυτή η απόφαση που δικαιώνει τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας στο δίστομο, της σφαγής δηλαδή που έγινε στις 10 Ιουνίου του 1944, το μόνο που χρειάζεται είναι η υπογραφή ενός Υπουργού Δικαιοσύνης. Και από το 2000 μέχρι το 2016 δεν έχει βρεθεί ένας Υπουργός Δικαιοσύνης να σταθεί στο ύψος της ευθύνης του και να βάλει αυτή την υπογραφή. Πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλον οι επιζώντες, αλλά και οι συγγενείς τους. Μακραίνει ο χρόνος της αναμονής και της ιστορικής εκκρεμότητας και κάποιοι εξακολουθούν να περιφέρονται ως κυβερνητικοί παράγοντες χωρίς να οροδούν. Η πλεύση ελευθερίας και τα δύο θέματα αυτά και την διαγραφή του δημοσίου χρέους με ολοκλήρωση του λογιστικού ελέγχου και με επέκταση του λογιστικού ελέγχου και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών και την ανάκτηση τόσο των χαμένων, των κλεμμένων αρχαιολογικών θησαυρών, όσο και την αποπληρωμή του αναγκαστικού κατοχικού δανείου, αλλά και την εφαρμογή της απόφασης για το δίστομο, τα έχει στην προμετωπίδα της. Έχουμε στο σήμα μας ως πλεύση ελευθερίας ένα καράβι με 6 πανιά. Ναι, λίγο έτσι μοναχικός, επιτρέψτε μου, μοναχικός καβαλάρης, ένα είδος πιονέρος στην Άγρια Δύση, μόνοι σας παρεύετε. Όχι, καθόλου. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας βάλω έτσι ένα πολύ ρεαλιστικό κατεπίδημα. Δεν με αφήσατε όμως και εμένα να ολοκληρώσω, πριν μου είπατε να ολοκληρώσετε εσείς. Ήθελα να πω, δεν αισθάνομαι καθόλου μόνη μου, γιατί περιστοιχίζομαι και συμπράττω και συμπλέω με πάρα πολλούς ανθρώπους και ιδίως με πολλούς νέους και νέες που δεν είναι καθόλου αποκαρδιωμένοι ούτε αισθάνονται μόνοι τους, που αντιλαμβάνονται ότι για να νικήσουμε πρέπει να παλέψουμε, πρέπει να δώσουμε τη μάχη και που είναι έτοιμοι να δώσουν αυτή τη μάχη. Ήθελα όμως να πω ότι
διαγραφή του χρέους και διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών είναι δύο από τα 6 προτάγματα της πλεύσης ελευθερίας, δύο από τα 6 δέλτα, τα 6 πανιά μας σε σχήμα δέλτα, τα υπόλοιπα είναι δημοκρατία, δικαιοσύνη, διαφάνεια και δικαιώματα. Και για την διαγραφή του χρέους αλλά και για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών θα μιλήσουμε απόψε το βράδυ στην πλατεία, στα Τρίκαλα, στο Φανοστάτη. Στην πλατεία Ρήγα Φεραίου. Ακριβώς, στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, στις 9 το βράδυ. Τώρα, δέστε τι εννοούσα με αυτό που είπα προηγουμένως περί μοναχικού καβαλάρης. Το σύνολο των κομμάτων και αυτών που κυβέρνησαν ή αυτών που βρίσκονται στις παρυφές της εξουσίας. Το σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και αναφέρομαι κυρίως στα αθηναϊκά κανάλια, όπου είναι άλλος ο τρόπος που παίζεται, αν θέλετε, και το παιχνίδι της όποιας δημοσιότητας ή δημοσιογραφίας, δεν έδωσε την απαραίτητη προβολή που έπρεπε και στην Επιτροπή Δημοσίου Χρέους και στις δικές σας προσπάθειες. Αντίθετα, μετά και τη χαριστική βουλή από τον κύριο Βούτσι, έχει μπει σε μια ιδιότυπη ομερτά. Δεν το μαθαίνουμε. Τώρα μάθαμε από εσάς τι γίνεται την επόμενη μέρα. Γι' αυτό λέω, δεν αισθάνεστε λίγο μόνοι σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε, πέρα από τους ανθρώπους που είπατε ότι είναι δίπλα σας. Σας αφήνει το ίδιο το σύστημα, αυτό το σύστημα της διαπλοκής, που είναι δεδομένο ότι υπάρχει, να μπορέσετε να προβάλλετε και τις ιδέες. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει το σύστημα της διαπλοκής, αλλά είναι επίσης δεδομένο ότι οι άνθρωποι είναι πολύ πιο δυνατοί από το σύστημα. Το μόνο που χρειάζεται είναι οι άνθρωποι να καταλάβουν τη δύναμή τους και να την ασκήσουν. Το πιστεύετε αυτό? Απόλυτα. Και θέλω να σας πω το εξής. Όταν φτάνουν στα τραγελαφικά σημεία να κλειδώνουν τα πορίσματα της Επιτροπής για να σταματήσουμε να τα μοιράζουμε, γιατί πρέπει να σας πω ότι από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Μάρτιο γύρισα ολόκληρη την Ευρώπη και πήγα και στην Αμερική σε πανεπιστήμια όπως το Κολόμπια, το LSE, αλλά και σε διοργανώσεις διεθνείς, μιλώντας για το πόρισμα της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, φιλοξενούμενοι από διεθνείς και ξένους φορείς. Υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ισπανία αυτή τη στιγμή δημιουργούνται σε κάθε πόλη όπου υπάρχουν δημοτικές αρχές, ας το πούμε έτσι, ριζοσπαστικές, δημιουργούνται επιτροπές λογιστικού ελέγχου στα πρότυπα της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους. Στην απόλυτη Ευρώπη και τον κόσμο μας καλούν για να μεταλαμπαδευτεί αυτή η εμπειρία, και αισθάνομαι ότι το γεγονός ότι έφτασαν να θέλουν να κλειδώσουν τα πορίσματα για να μην μοιράσουμε άλλα, να τα κατεβάσουν από την ιστοσελίδα για να μην τα διαβάζει ο κόσμος, να κηρύξουν το πέρας των εργασιών της Επιτροπής για να σταματήσει η Επιτροπή να ψάχνει. Αυτό τελικά μπορεί να είναι μία επίδειξη εξουσίας, αλλά είναι και μία ένδειξη τρομακτικής αδυναμίας των κυβερνώντων, αδυναμίας η οποία θα καταλήξει και στην παταγώδη πτώση τους. Θα επανέλθουμε και σε θέματα που κυριαρχούν ακόμα και σήμερα, αλλά θέλω να πάμε λίγο και στο σήμερα, προσδοκώντας και το αύριο. Η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος έχει τρωθεί, δεν νομίζω ότι πρέπει να το συζητάμε. Έχετε πει ότι την επόμενη μέρα δεν θα συνεργαστείτε με αυτούς οι οποίοι ψήφισαν ή στήριξαν μνημόνια. Είστε μία από τις πιο καθαρές φωνές και οφείλω να το αναγνωρίσω. Θέλω όμως να δω έτσι και να ανοιχνεύσω τις θέσεις σας και τις σκέψεις σας στο εξής. Γιατί υπάρχει σε εσάς αυτό το σύνδρομο της διαλυμένης αριστεράς? Ξεκινήσατε συνεργαζόμενοι με τη ΛΑΕ. Ο κύριος Βαρουφάκης, που ήταν κατά με σημαντικός παράγων του εξαμήνου, ακολουθεί το δικό του δρόμο, τη δική του κίνηση. Όταν δεν υπάρχουν πια πάρα πολλές φωνές οι οποίες δεν ψηφίσαν και με τα δυο τα χέρια το μνημόνιο, πώς μπορείτε πραγματικά να μιλήσετε για την επόμενη μέρα? Πάνω πού θα στηριχτεί σε εσάς και σε ποιους άλλους ο κόσμος? Τι μπορείτε να του δώσετε, με ποιους θα είστε μαζί, για να δούμε αν πραγματικά υπάρχει ελπίδα, ρεαλιστικά μιλώντας, ή απλά κάνουμε για ακόμη μια φορά ασκήσεις επί χάρτου, επιτρέψτε μου να πω, ακόμα και αμπειλοφιλοσοφώντας πολλές φορές? Προσωπικά δεν κάνω ασκήσεις θεωρίας. Αντίθετα, πρεσβεύω ότι με τις πράξεις μας δείχνουμε και τι είμαστε και πώς τοποθετούμαστε και από τι είμαστε φτιαγμένοι.
η πρωτοβουλία για τη δημιουργία της πλεύσης ελευθερίας έχει ως κυρίαρχο στόχο και σκοπό να ενδυναμώσει την κοινωνία, τα κοινωνικά κινήματα, αλλά και τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που δρούν, ενεργούν, αγωνίζονται προς την κατεύθυνση της ανατροπής αυτού του ανελεύθερου και τυραννικού καθεστώτος που λέγεται μνημόνιο. Η παρατήρησή σας σε σχέση με την ύπαρξη και άλλων δυνάμεων που ενεργούν προς την ίδια κατεύθυνση, δεν νομίζω ότι οδηγεί στο συμπέρασμα που υπενιχθήκατε. Δεν είναι διάλυση η συγκρότηση, ούτε είναι διάσπαση η διαίρεση. Ούτε είναι διάσπαση ή διαίρεση, ο πολλαπλασιασμός. Και καλό είναι να τα βλέπουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση και όχι σε μια διάσταση που εξυπηρετεί άλλα συστήματα. Η πλεύση ελευθερίας απευθύνεται σε ανθρώπους που μπορεί να είναι αριστεροί, μπορεί και να μην είναι αριστεροί. Απευθύνεται σε ανθρώπους πατριώτες, δημοκράτες, απευθύνεται σε ανθρώπους ριζοσπάστες, απευθύνεται σε εκείνους και εκείνες που είναι έτοιμοι να δώσουν τη μάχη. Και απευθύνεται με μία διαφορετική πρόταση οργάνωσης, που είναι μία πρόταση αμεσοδημοκρατική, πάρα πολύ ανοιχτά συμμετοχική, με διαδικτυακές διαβουλεύσεις που θα ανοίξουν στο επόμενο διάστημα, με ανοιχτές συγκεντρώσεις και με πολύ κινηματικό χαρακτήρα. Αυτό είναι μία διαφορετική πρόταση, που σε καμία περίπτωση όμως δεν σημαίνει ότι αντιστρατεύεται άλλες δυνάμεις που παλεύουν για το ίδιο σκοπό. Είναι κυβερνητική πρόταση. Και μιας, απολύτως. Είναι πρόταση που στοχεύει, και γι' αυτό το λέμε καθαρά και με ειλικρίνεια, στοχεύουμε στη διακυβέρνηση. Στοχεύουμε στην ανατροπή αυτού του καθεστώτος, όχι μόνο της κυβέρνησης αυτής, του καθεστώτος το οποίο έχουν υπηρετήσει τα περισσότερα κόμματα που βρίσκονται σήμερα στη Βουλή. Και εμέσως το έχουν υπηρετήσει και το υπηρετούν όλα τα κόμματα που βρίσκονται σήμερα στη Βουλή. Γιατί και το περασμένο καλοκαίρι, όταν με αντισυνταγματικό τρόπο οι δανειστές επεδίωξαν και υλοποίησαν τη διάλυση της Βουλής, ακόμα και εκείνοι που παρίσταναν τους αντιμνημονιακούς και τους αντισυστημικούς, έδρασαν συντονισμένα με την κυβέρνηση, απήχαν από όλες τις διαδικασίες. Με αυτόν τον τρόπο εμπόδισαν και τη συζήτηση του πορίσματος για το χρέος στην Ολομέλεια και τη συζήτηση του πορίσματος για τις γερμανικές οφειλές στην Ολομέλεια, αλλά και την συνέχιση της έρευνας για τη Siemens και τη βίαιη προσαγωγή του κύριου Στουρνάρα. Μιλώ για τους εκπροσώπους και του ΚΚΕ και της Χρυσής Αυγής, που οπωσδήποτε δεν τους βάζω στην ίδια μοίρα ή στην ίδια κατηγορία, όμως εν προκειμένου έδρασαν σε μία απόλυτη συστοιχία και συνεννόηση και ομόνοια και ομοψυχία με την κυβέρνηση που ήθελε να διαλύσει τη Βουλή. Πολιτικό σύστημα, Κωνσταντοπούλου, σημειώσατε ένα στην περίπτωση του Στουρνάρα. Το παλέψατε, αλλά τελικά ο Στουρνάρας δεν ήρθε στην Επιτροπή, παρότι εσείς το παλέψατε με κάθε τρόπο. Αυτό εννοώ όταν λέω ότι μήπως είναι και λίγο έτσι ρομαντική ή αν θέλετε ή Μία ψήφος χρειαζόταν ακόμη, ένας βουλευτής δηλαδή, μάλιστα, από τους βουλευτές μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας χρειαζόταν, προκειμένου να πάρθει η απόφαση την οποία είχα εισηγηθεί και είχαν ψηφίσει όλοι οι παρόντες βουλευτές στην Επιτροπή. Ας αναμετρηθούν με τις ευθύνες τους εκείνοι λοιπόν που απήχαν. Είπατε ότι η πλεύση ελευθερίας έχει συγκεκριμένη κυβερνητική πρόταση. Σας είπα πριν βγούμε στον αέρα. Ότι έχει στόχο τη διακυβέρνηση και σας είπα επίσης ότι έχει στόχο την ανατροπή αυτού του συστήματος. Πολύ ωραία. Έχετε φανατικούς φίλους και φανατικούς εχθρούς. Το λέω γιατί το έχετε τις δύο τελευταίες μέρες. Λοιπόν, άνθρωποι που σας θαυμάζουν, μου είπανε, είναι ίσως η πιο έντιμη και καθαρή φωνή. Άνθρωποι οι οποίοι είναι στην αντίπερα όχθη και σας αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη, μου είπα λοιπόν απλά, και εδώ έτσι θα το βάλω στην κουβέντα με το συλλογισμό που θα αναπτύξω, μου είπα λοιπόν πως, καλά τα λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, επιχειρηματίες και δύο σοβαροί εδώ από την περιοχή μας, αλλά όταν μιλάει και αναπτύσσει ιδέες της, είναι σαν να βλέπουμε εικόνα από τη Βενεζουέλα του σήμερα. Αναφερόμενοι στο τι μπορεί να ξημερώσει την επόμενη μέρα στην Ελλάδα. Ρωτώ λοιπόν απλά, παίρνετε αύριο τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας?
Δεν την καταλαβαίνω, με συγχωρείτε. Αυτή την παρατήρηση δεν την καταλαβαίνω. Μου φαίνεται σαν αναπαραγωγή μιας κεντρικής μηντιακής προπαγάνδας. Μακάρι να έρθει κάποιος από αυτούς που κάνουν αυτούς τους παραλληλισμούς να εξηγήσουν τι εννοούν. Γιατί νομίζω ότι σημασία τελικώς έχει πώς απαντάει κανείς σε ένα πολύ απλό ερώτημα. Θέλουμε να ζήσουμε δούλοι? Όχι. Εμείς λέμε όχι. Πολύ ωραία. Χαίρομαι που λέτε κι εσείς όχι. Είναι κάποιοι που λένε μπορεί και να θέλουμε. Είναι κάποιοι που μπορεί και να το επιλέγουν. Είναι δικαίωμά τους, αλλά δεν είναι δικαίωμα κανενός να μας υποδουλώσει. Την Ελλάδα που χάσαμε και τη χάσαμε τα τελευταία 6 χρόνια. Λοιπόν, με αγωνία και πραγματικό ενδιαφέρον και για την απόψη σας, ξαναρωτώ. Παίρνετε αύριο την κυβέρνηση της χώρας μαζί με άλλες δυνάμεις υγιείς όπως και εσείς. Πώς θα πορευτείτε? Πώς θα βγούμε από όλο αυτό το φαύλο κύκλο? Ακούστε λίγο. Δεν είναι... Η Μολονότη είναι καλοπροαίρετη η ερώτησή σας. Πιστέψτε μου, είναι απόλυτα καλοπροαίρετη. Το πιστεύω. Κόβει όμως τη διαδρομή. Τι εννοώ? Εμείς δεν πάμε να πάρουμε μόνοι μας τη διακυβέρνηση. Εμείς πάμε να πάρουμε τη διακυβέρνηση μαζί με το λαό. Και αυτή η πορεία και αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία χειραφέτησης του λαού, είναι μια διαδικασία συμμετοχής του λαού, είναι μια διαδικασία επεξεργασίας μαζί με την κοινωνία, μαζί με τους πολίτες, μαζί με τις ζωντανές ενεργές δυνάμεις όλων εκείνων των παραμέτρων του σχεδίου διακυβέρνησης. Γιατί κανένα σχέδιο απελευθέρωσης και κανένα σχέδιο εν συνεχεία ανασυγκρότησης δεν μπορεί να περπατήσει αν δεν έχει περάσει μέσα από τις φλέβες της κοινωνίας, αν δεν το έχει κάνει κτήμα της η κοινωνία, προκειμένου εν συνεχεία να μπορέσει να το υποστηρίξει. Και αν θέλετε, εκεί εντοπίζεται και ένα από τα εγκληματικά λάθη της προηγούμενης περίοδου, ότι δηλαδή ουδέποτε δόθηκε στην κοινωνία και στο λαό να το ζήσει, να το βιώσει, να το επεξεργαστεί, να το νιώσει, να το καταλάβει και στη συνέχεια να το αναλάβει το σχέδιο αυτής της πολύ μεγάλης ανατροπής που πρέπει να γίνει. Η ανατροπή που πρέπει να γίνει είναι μονόδρομος. Το θέμα είναι... Χαίρομαι που το βλέπετε. Ναι, το θέμα είναι όμως, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, χωρίς γνώση μυρολατρίας σας μιλώ, μπορεί να μπορούμε, γίνει. Μπορούμε, βεβαίως. Έλεγε ο Αρχιμήδης, δώσ' μου τόπο να σταθώ και θα κινήσω τη γη. Έχουμε εμείς αυτή την ώρα κάποιο σταθερό σημείο αναφοράς από όπου θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε? Φυσικά. Και προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι. Πιστέψτε με, και δεν είναι προβοκατόρικο αυτό που ρωτώ, δυσκολεύομαι να το εντοπίσω. Δυσκολεύεστε ενδεχομένως γιατί έχετε μπερδευτεί από όλη αυτή την υπερπληροφόρηση και τον καταιγισμό με προπαγάνδα η οποία επικρατεί. Όμως θα σας πω, φυσικά έχουμε τόπο να πατήσουμε και σημείο να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε από το εδώ, από το τώρα και πάμε στο προς το μέλλον. Και δεν ξεκινάμε από το μηδέν, ξεκινάμε με αφετηρία αυτά τα οποία είναι τα αδιαπραγμάτευτα δημοκρατικά και αγωνιστικά και εκτιμένα του λαού και της πατρίδας μας. Δεν είμαστε εδώ γιατί φυτρώσαμε. Είμαστε εδώ γιατί κάποιοι αγωνίστηκαν. Είμαστε εδώ γιατί κάποιοι αντιστάθηκαν. Είμαστε εδώ γιατί κάποιοι δεν έσκυψαν. Δεν υποδουλώθηκαν. Δεν παρέδωσαν, δεν υπέγραψαν, δεν συνθηκολόγησαν. Αυτά λοιπόν είναι πολύ βαριά κληρονομιά και παρακαταθήκη. Είμαστε εδώ γιατί κάποιοι δεν κατέδωσαν. Είμαστε εδώ γιατί κάποιοι μπορεί να έδωσαν τη ζωή και την ελευθερία τους ή την υγεία και τη σωματική ακεραιότητά τους, αλλά δεν έδωσαν την ψυχή τους, το φρόνημά τους, τις αρχές τους, τις αξίες τους. Αυτά λοιπόν θέλω να σας πω ότι στη δική μου συνείδηση και στη συνείδηση πάρα πολλών ανθρώπων δεν είναι καθόλου ασταθές έδαφος. Είναι πολύ στέρεα βάση για να ξεκινήσουμε, να πατήσουμε και να προχωρήσουμε. Τώρα επιτρέψτε μου να σας πω ότι είμαστε εδώ όμως. Θα πάω στην άλλη όψη του νομίσματος, γιατί οι ίδιοι οι οποίοι συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς μετά την απελευθέρωση ήταν αυτοί οι οποίοι κινήσαν τα νήματα και της κοινωνίας και γενικά της άρρωσας τάξης. Οι ίδιοι οι οποίοι συνεργάστηκαν με τη δικτατορία ήταν αυτοί οι οποίοι μετά είχαν πάλι λόγο στα πράγματα. Αυτά συνέβησαν σε ένα βαθμό, ξέρετε, γιατί από κακώς νοούμενη μεγαλοψυχία ή από πολύ κακή εκτίμηση των καταστάσεων, εκείνοι οι οποίοι είχαν αντισταθεί και αγωνιστεί το επέτρεψαν.
Και νομίζω ότι πρέπει, μαθαίνοντας το μάθημα αυτό και βλέποντας την εξέλιξη της ιστορίας, να έχουμε καθαρή τη συνείδηση ότι εμείς δεν πρέπει να ξαναεπιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Τώρα, είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους λέω με τόση αυστηρότητα καμία συνεργασία με αυτούς που υποστήλωσαν, στήριξαν, ψήφισαν, υλοποίησαν μνημόνια. Καμία νομιμοποίησή τους, κανένα ξέπλυμά τους να αναλάβουν την ευθύνη τους ενώπιον της κοινωνίας και της ιστορίας και της δικαιοσύνης. Ανοιξάτε με τη δική σας πολιτική διαδρομή. Σας ξενίζει η αλήθεια το γεγονός ότι κυρίως από το 10 μέχρι και σήμερα, ενώ από τότε που μπήκαμε επί Παπανδρέου στο πρώτο μνημόνιο μέχρι και σήμερα που μιλάμε, κανείς πολιτικός που κυβέρνησε δεν ίσως την ανάγκη να ζητήσει ένα συγγνώμη. Δηλαδή όλοι θεωρούσαν ότι, ότι ήταν όλα πολύ καλά καμωμένα. Δεν είναι ακριβές αυτό. Νομίζω ότι και κάποιοι με πολύ μεγάλη ευκολία ζητούσαν συγγνώμη και έλεγαν πάμε παρακάτω σαν το συγγνώμη να μην έχει καμία αξία. Ήθελα να συμπληρώσω λέγοντας ότι ουσιαστικά το μόνο που αναλάβαναν ήταν τη λεγόμενη πολιτική ευθύνη, το λεγόμενο πολιτικό κόστος, που ουσιαστικά δεν είχε καμία με καμία ευθύνη για αυτούς. Αυτοί που την πλήρωσαν ήταν η μικρομεσαίη αυτό εδώ του τόπου. Θέλω να ρωτήσω και εσάς προσωπικά, αυτά τα χρόνια που πορεύεστε έτσι πολιτικά, εν όψη και της νέας προσπάθειας που ξεκινάτε, που πιστέψτε με, πολλοί κόσμος την βλέπει με συμπάθεια, με εκτίμηση και με αγωνία για το αύριο. Έχετε νιώσει ότι κάποια πράγματα και εσείς δεν τα κάνατε καλά, ότι κάπου βρε αδερφέ, οφείλετε και εσείς έτσι να ζητήσετε μια συγγνώμη, να κοιτάξετε με καθαρό μάτι τον Έλληνα πολίτη? Κοιτάω πολύ καθαρά τους συμπολίτες μου και κοιτάω και τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Όχι, δεν αισθάνομαι ότι χαίρομαι το λέτε. Πρέπει για οποιονδήποτε λόγο να αναλάβω ευθύνες οι οποίες αναλογούν σε εκείνους οι οποίοι τα άστρεψαν, γύρισαν και έκαναν τα αντίθετα από αυτά που είχαμε πει. Ο λόγος για τον οποίο μπορώ να κοιτάω τους συμπολίτες μου στα μάτια και τον εαυτό μου στον καθρέφτη είναι γιατί τα ίδια που έλεγα πριν 4 χρόνια όταν πρώτο αναμίχθηκα στην κεντρική πολιτική και αναμίχθηκα από την διάθεση να συμβάλλω σε αυτόν τον αγώνα της πατρίδας μας και της γενιάς μου να αποτινάξουμε τα μνημόνια. Τα ίδια που έλεγα τότε, τα ίδια λέω και σήμερα. Τα ίδια που έλεγα ως πολίτης, τα έλεγα ως βουλευτής και ως πρόεδρος της Βουλής. Και τα ίδια έκανα. Και ξένησε αυτό. Όμως ξένησε τι? Ότι ήμουν συνεπής σε αυτά που είχα πει. Ότι αυτά τα οποία έλεγα, τα εννοούσα, το απέδειξα κάνοντάς τα. Και αυτό στην πραγματικότητα γιατί ενόχλησε πιο πολύ? Γιατί απέδειξε ότι είναι δυνατόν και από θέση ευθύνης, εμένα δεν μου αρέσει να λέω θέση εξουσίας, είναι δυνατόν και από θέση ευθύνης να συγκροτήσει κανείς ένα διαφορετικό παράδειγμα. Είναι δυνατόν, δεν είναι καταδικασμένος δηλαδή όποιος αναλαμβάνει θέση ευθύνης άλλος εξουσίας. Δεν είναι καταδικασμένος να γίνει η σκιά του εαυτού του και η καρικατούρα του προηγούμενου εαυτού του. Είμαστε στην καρδιά της Θεσσαλίας, έφορη γη, ευλογημένος τόπος. Πάμε στην επόμενη μέρα. Θα πρέπει να βγάλουμε το κάρο από τη λάσπη. Αγροτιά και κτηνοτροφία, ουσιαστικά δεν υφίσταται. Σε αυτή την περιοχή βιοτεχνία και μεταποίηση είναι πια είδος σπάνιο. Και ρωτώ λοιπόν εγώ, αν από τη μια μεριά θέσω υπόψη σε αυτή την παράμετρο και από την άλλη το γεγονός ότι ο παραγωγικός ιστός και της περιοχής και της χώρας γενικά έχει κοπεί στα δύο, δεν υπάρχει αυτή η μικρομεσαία τάξη που στήριζε αν θέλετε την όποια καθημερινότητα, πέστε μου σας παρακαλώ με ποια έτσι όπλα πέρα από το θεωρητικό, καλό συνομιλό θεωρητικό, θα μπορέσετε να αλλάξετε το ρόλο της ιστορίας. Δεν κινείται φύλλο δυστυχώς σε αυτή την περιοχή και θα χρειαστούν φαντάζομαι πολλά χρόνια για να πάρει και πάλι μπρος. Πρέπει να επιταχύνουμε το να κινηθεί ξανά και η παραγωγή και η κτηνοτροφία και η αγροτική ανασυγκρότηση. Όχι μόνο στη Θεσσαλία, συνολικά στη χώρα μας. Μίλησα για τη Θεσσαλία γιατί εδώ είστε. Το καταλαβαίνω. Ήμουνα και προχτές στην Ανατολική Μακεδονία. Να ξέρετε ότι αυτό το πρόβλημα της
της εξαήλωσης της δεν υπάρχει μικρομεσαία οικονομία και είναι διαδικασία πια. Είναι ένα πρόβλημα που συναντάται όχι μόνο στην Ελλάδα, συναντάται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και είναι ένα ευθέως συνδεδεμένο αποτέλεσμα με την λεγόμενη κοινή αγροτική πολιτική που κατά την άποψή μου κατέστρεψε την αγροτική πολιτική στη χώρα. Έχει λοιπόν μία σημασία να ανασχεδιαστεί συνολικά η παραγωγική πολιτική λαμβάνοντας υπόψη και τις έμψυχες, τις ανθρώπινες δυνάμεις και τις δυνατότητες. Δεν θα συμφωνήσω ότι αυτό είναι βουνό. Είναι ζήτημα σχεδιασμού και αξιοποίησης. Είναι ζήτημα απόφασης ότι σε ενδιαφέρει η παραγωγή και όχι απλώς η κατεπίφαση ύπαρξή της. Είναι ζήτημα, αν θέλετε, αξιοποίησης και των δυνατοτήτων για την επίτευξη μιας αυτάρκειας για τον πληθυσμό ο οποίος υπέστη μια ευθεία επίθεση και εκβιασμό με ευθεία βολή στην επιβίωσή του το περασμένο καλοκαίρι, αλλά και συνολικά περνάει μέσα από μια γενικευμένη συνθήκη κοινωνικής γενοκτονίας και κακουχίας. Συνεπώς η παραγωγή εκεί έχει κεντρικό ρόλο να διαδραματίσει. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν από την βιωματική του σχέση με τα πράγματα και όχι από τις θεωρίες και τις αμπελοφιλοσοφίες στις οποίες αναφερθήκατε προηγουμένως, γνωρίζουν γιατί ξυπνάνε αξιμέρωτα και κουράζονται και μοχθούν 365 μέρες το χρόνο και δεν γνωρίζουν ούτε Κυριακές, ούτε σχόλες, ούτε ασθένειες. Ακριβώς. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να στηριχθούν. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει και να στηρίξουν την κοινωνία. Και σε αυτήν την προσπάθεια και τη στήριξη δηλαδή των παραγωγών, των κτηνοτρόφων, των αγροτών και της ένταξής τους σε ένα σχέδιο στήριξης της κοινωνίας, η πλεύση ελευθερίας θα είναι παρούσα και πρωτοπόρος. Λίγα λεπτά ακόμα και πρέπει να σας αποδεσμεύσω, παρότι θα ήθελα να μιλήσουμε για πάρα πολύ ώρα ακόμα. Να δεχτώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας και τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφεραν να βάλουν τα νταούλια για να χορέψουν οι δανειστές. Εγώ θα το δεχτώ. Θέλω όμως να ρωτήσω εσάς. Τι εννοείτε δεν κατάφεραν? Μα υποτίθεται ότι θα βάζαν τους δανειστές όταν εκλέχθηκε η ΣΥΡΙΖΑ να χορεύουν στο δικό τους ρυθμό. Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι δεν θέλησαν να διεκδικήσουν. Εμένα δεν μου αρέσει να μιλάω σε ένα τέτοιο επίπεδο, αλλά είναι δεδομένο επίσης ότι αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη. Οι καλύτερες μαριονέτες των δανειστών. Χορεύουν μαζί το βάλς. Άλλο είναι το ζήτημα. Θα έλεγα ότι χτυπάει τον τέφι η κυρία Μέρκελ και χορεύει ως αρκούδα ο κύριος Τσίπρας. Στο εσωτερικό όμως, θέλω να μου πείτε, γιατί και εσείς ήταν εκείνο το εξάμεινο και συνεχίζει βέβαια ο κύριος Τσίπρας, χτυπήθηκε η διαφθορά, χτυπήθηκε η διαπλοκή, μπόρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή και μετά τώρα να χτυπήσει αυτό που λέγαμε κατεστημένο διαφθορά. Τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων εξουσίας, όλα αυτά τα οποία είχε καταγγείλει. Γι' αυτό ήθελε ειδική, θα έλεγα, εντολή. Δεν το έκανε, δεν ήθελε, δεν μπορούσε. Βοήθησε με λίγο έτσι να το καταλάβω. Καταρχάς, να μην εξισώνετε ανώμια πράγματα. Σας θυμίζω ότι ως πρόεδρος της Βουλής εξελέγει και πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής αυτής άνοιξα ξανά την υπόθεση Siemens. Άνοιξα ξανά την υπόθεση της λίστας Lagarde και άνοιξα συνολικά το ζήτημα της απόδοσης ευθυνών και της πλήρους εξιχνίασης αυτών των υποθέσεων. Και σας θυμίζω ότι ένας από τους λόγους που διαλύθηκε η Βουλή, το είπατε και πριν και το θυμάστε, ήταν για να μην φέρουμε σηκωτό, να μην φέρουμε με βία η προσαγωγή τον κύριο Στουρνάρα. Ο κύριος Στουρνάρας είναι κομμάτι του συστήματος αυτού στο οποίο αναφέρεστε, είναι κομμάτι εκείνων οι οποίοι συγκροτούν τη νέου τύπου διαπλεκόμενη τάξη εξουσιών, είναι από τους ανθρώπους που πρέπει να λογοδοτήσουν και επιχείρησα ως πρόεδρος της Βουλής και μέχρι τέλους, μέχρι την διάλυση της Βουλής, προσπάθησα αυτό το πράγμα να το υλοποιήσω. Ταυτόχρονα θα σας θυμίσω. Δεν αναφέρουμε σε εσάς όμως. Ωραία, επειδή είπατε ήσασταν και εσείς κομμάτι. Ναι. Εγώ δεν αποδέχομαι ευθύνες για την απραξία κάποιων οι οποίοι από ό,τι φαίνεται και από ό,τι δείχνει τώρα είχαν ήδη ονόφελος να μην
φτάσουν το μαχαίρι στο κόκαλο. Διότι όλες οι υποθέσεις που αναδεικνύονται όζουσες, οι υποθέσεις των ποθενέσχες, οι υποθέσεις των offshore, οι υποθέσεις των ημετέρων οι οποίοι διορίζονται χωρίς προσόντα σε θέσεις ευθύνης, όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η απραξία αυτή δεν ήταν τόσο αθώα, είχε ανταλλακτική αξία. Μάλιστα, ήταν συνειδητό δηλαδή, λέτε. Έγινε συνειδητά αυτό, κάπου απέβλεπε. Μα κοιτάξτε τώρα, νομίζω ότι και η υπόθεση της, των λεγόμενων εκβιαστών που απέδειξε και αποκάλυψε ένα ζωφερό παρασκήνιο με κυβερνητική εμπλοκή σε χειραγώγηση και διαπλοκή με εκπροσώπους συγκεκριμένων μέσων τώρα, ενημέρωσης. Επειδή... Και η υπόθεση αυτή αποδεικνύει πρακτικές μαφιόζικες. Τώρα, επιτρέψτε μου όμως αυτό, να εντριγκάρω λίγο έτσι αν θέλετε και την κουβέντα. Επειδή η ενασχόλησή μου με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με τη δημοσιογραφία, η οποία για μένα είναι λειτουργήμα και οφείλουμε να την υπηρετούμε, μου έχει δείξει ότι πρέπει να διαβάζω ή να προσπαθώ να ανοιχνεύσω και πίσω από τα λεγόμενα. Ως πρόεδρος της Βουλής, υπήρχε μια συστηματική προσπάθεια να σας φθείρουν, κάποιοι να σας αποδομήσουν, και αναφέρομαι και από συναδέλφους, πολλοί από τους οποίους ήταν διαπιστευμένοι και στο ρεπορτάζ της Βουλής. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ένα ολόκληρο σύστημα σας πάλεψε. Επιτρέψτε μου να πω ότι κάποια από τα μηνύματά του δυστυχώς για μένα περάσαν στον κόσμο. Και φανήκατε, έτσι σας εμφάνισαν μάλλον, ότι δεν ήσασταν αυτοί οι οποίοι θέλουμε να πιστεύουμε περισσότερο ότι είστε, ή ότι είχατε ακόμα, τρέψτε μου τη λέξη, και μια γραφικότητα στην όλη συμπεριφορά σας ή αναφορά σας στα τεκτενόμενα. Γυρίζω λοιπόν στην κάποια από τις προηγούμενες ερωτήσεις μου. Είναι αδιφάγο το τέρας του συστήματος. Δηλαδή, είδα. Εγώ δεν καταπίνω με εύκολα, κατά πόσο πρέπει να σας πω. Ρεαλιστικά, έτσι αν θέλετε, και πολλά από αυτά τα οποία πρεσβεύεται και το οποίο μακάρι κάποια στιγμή να υλοποιηθούν. Ακούστε, εγώ δεν καταπίνω με εύκολα, ούτε κάμπτω. Φαντάζεστε πολύ, γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα αυτά τα οποία τώρα σας είπα. Θα σας πω, εγώ έχω άλλη ανάγνωση, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αν θέλετε εντυπωσιακό ότι παρά αυτήν την λυσαλέα, όπως την περιγράψατε, επίθεση πολύ συγκεκριμένων. Ανέντιμη επίθεση, καθαρά σας το λέω και το έχω πει και δημόσια. Δεν τιμάει τους δημοσιογράφους οι οποίοι καλύπταν το ρεπορτάζ στη Βουλή και ήταν υπερβολική. Κοιτάξτε. Όχι όλους βέβαια. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή, είναι όμως ντροπή να μην κάνεις τη δουλειά σου και να, και να εκτελείς υπηρεσία. Εκείνο όμως που θέλω να σας πω έτσι με μεγάλη ειλικρίνεια είναι ότι θεωρώ πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη υπόθεση το γεγονός ότι παρόλη αυτή την προπαγάνδα και αυτήν την λυσαλέα, την λυσόδη επίθεση, η οποία δεν ήταν εναντίον μου μόνο όσο ήμουν πρόεδρος της Βουλής, ήταν σχεδόν από την πρώτη στιγμή που εξελέγην βουλευτής, και γιατί η πρώτη μου ενέργεια ήταν η επίκαιρη επερώτηση για την υπόθεση Siemens. Και η δεύτερη, αν θέλετε, μεγάλη μου ενέργεια ήταν το άνοιγμα της υπόθεσης της λίστας Lagarde. Ήμουνα 3 μηνών βουλευτής, 4. Θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι είναι πολύ σημαντικό ότι παρόλη αυτή την προπαγάνδα είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι, μα πάρα πολλοί, σας διαβεβαιώ γιατί τους συναντώ καθημερινά, που βλέπουν πίσω από αυτό το παραπέτασμα, που καταλαβαίνουν πολύ καλά, δεν είναι χαζοί, δεν τρώνε αμάσιτο δηλαδή αυτό το κουτόχορτο και θυμώνουν με αυτήν την υποτίμηση της νοημοσύνης τους και με αυτήν την γκροτέσκα προσπάθεια να στην πραγματικότητα να εξαφανιστούν ανθρώπινες υπάρξεις. Θέλω να πω ότι και από την πλευρά σας ως δημοσιογράφος για κάτι τέτοιο που το αντιλαμβάνεστε και το εντοπίζετε είναι σημαντικό να μιλάτε, γιατί μπορεί εγώ να μην κάμπτομαι και δεν υπάρχει περίπτωση να καμφθώ. Είμαι όμως βέβαιη ότι έχουν υπάρξει στην πορεία του χρόνου και της πολιτικής ζωής άνθρωποι που δεν άντεξαν. Είμαι δηλαδή βέβαιη ότι αυτού του είδους επιθέσεις έχουν εξοντώσει και εξουδετερώσει ανθρώπους που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι και ενεργοί. Και αυτό πρέπει όλους να μας προβληματίσει. Το υπόδειγμα που πρέπει να χτιστεί είναι ότι φυσικά δεν θα λυγίσουμε μπροστά σε όποια επίθεση. Από την άλλη όμως πρέπει κάπου
κάπως σε αυτές τις επιθέσεις να υπάρξει μια ανταπάντηση και μια αντεπίθεση. Ακόμα και σε καιρούς κρίσης όπως είναι η τωρινή, το πολιτικό σύστημα της χώρας κάνει τη δουλειά του. Και την κάνει πάρα πολύ έξυπνα και πολλές φορές αθόρυβα. Δεν έχει χάσει προνόμια, δεν υπάρχουν μειώσεις, δεν υπάρχουν, αν θέλετε, προβλήματα που έχει δημιουργήσει στην ευρύτερη κοινωνία. Να πω πολύ πιο εσωτερικά, να μιλήσω για τη Βουλή που ήσασταν και πρόεδρος. Πέρασε τώρα κυριολεκτικά εν κρυπτό, τροπολογία, νόμος, επιτρέπει να προσληφθούν εκατοντάδες άτομα, κυπουροί, φυσιοθεραπευτές, γυμναστές, τηλεσκηνοθέτες, αισθητικοί και πάει λέγοντας. Δεν είναι προκλητικό αυτό? Και δεν σας ξενίζει, αν θέλετε, δεν σας προκαλεί έτσι τουλάχιστον θλίψη ή οργή? Θα σας έλεγα ότι είναι συνολικά εξοργιστικό να υπάρχει μία αντίληψη για την εξουσία ότι είναι φέουδο, ότι είναι τσιφλίκι, ότι είναι λάφυρο και ότι την διανέμουμε σαν να μας ανήκει. Είναι συνολικά προκλητικό να εμπεδώνεται ένα καθεστώς διάχυτης αδικίας και ασίδωτης αναξιοκρατίας. Νομίζω ότι έχει δώσει χείριστα δείγματα γραφής αυτό το καθεστώς. Η σημερινή κυβέρνηση νομίζω ότι απέδειξε ότι είναι ο μαθητής που ξεπέρασε το δάσκαλο, γιατί μετέρχεται όλα τα κόλπα και όλες τις ντροπιαστικές πρακτικές των προηγούμενων, τις οποίες έχει αναβαθμίσει μάλιστα σε επίπεδο διαφθοράς. Να σας θυμίσω μια από αυτές που και επιπροεδρία σας, τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Επιπροεδρίας μου, η πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία ήρθε επεστράφη, είχε μάλιστα ενσωματωθεί σε νομοσχέδιο και δεν ψηφίστηκε, και συνολικά ψηφίστηκαν, νομίζω σωστά θυμάμαι, 2 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Αντιθέτως, συνολικά στη μνημονιακή περίοδο πρέπει να κοντεύουμε πια τις 100 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και μιλούμε για μια υπέρβαση πέραν των ορίων. Πέραν υπάρχει περίπτωση να κλείσει αυτή η κάνουλα Αθανασίου Υπουργού Δικαιοσύνης επί Νέας Δημοκρατίας, τροπολογίες, άσχετα νομοσχέδια, για να δώσουμε άσπρους αμόλυντους στην κοινωνία? Τώρα Παπαγγελόπουλος, Παπαλεξόπουλος, τροπολογίες σε μια νύχτα μέσα, για να βγουν πάλευκοι στην κοινωνία υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν ανοιχτές υποθέσεις. Μπορεί η δημοκρατία να εγγυηθεί ότι κάποια στιγμή αυτά μπορούν να σταματήσουν? Βεβαίως μπορεί. Αυτά είναι αντιδημοκρατικά και αντισυνταγματικά. Αλλά να θυμόμαστε το σύνθημα που λέει «Δεν θα σταματήσουν αν δεν τους σταματήσεις». Ναι. Εδώ έχει εκτροχιαστεί η μνημονιακή αμαξοστοιχεία. Μιλάμε για πλήρη αποθράνσινση. 7.500 σελίδες για ψήφιση σε μια μισή μέρα είναι, νομίζω, ο πλήρης παροξισμός μιας εξουσίας η οποία θεωρεί ότι μπορεί να τα κάνει όλα και έχει βάλει και τη δημοκρατία στον προκρούστη του μνημονιακού κόφτη. Δικαιολόγησε και την προηγούμενη, αν θέλετε, διακυβέρνηση επί ΠΑΣΟΚ που δεν είχαν προλάβει, όπως ο κ. Χρυσογοήδης, να διαβάζουν τα μνημόνια. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγάλα εγκλήματα της διακυβέρνησης αυτής, ότι επιτρέπουν σε εξίσου υπεύθυνους για τη σημερινή κατάσταση της χώρας και υπεύθυνους για τη συνολική καταστροφή των πρώτων 40 χρόνων της μεταπολίτευσης, στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία, να επανέρχονται ως δικαιολογημένοι και δικαιωμένοι. Αυτό είναι πραγματικά ένα επίτευγμα του κυρίου Τσίπρα και τον συναυτό. Δυστυχώς για μένα τα τελευταία χρόνια όποιος πρόεδρος της Βουλής σεβόταν τον εαυτό του, φρόντιζε να διορίζει μετέρους. Εσείς διορίσατε στη διάρκεια της εξάμηνης θητείας σας? Ούτε έναν. Χαίρομαι για αυτό που λέτε και χαίρομαι γιατί μας το λέτε και δημόσια. Και επίσης να ξέρετε ότι συνολικά στην διαδρομή μου προσπάθησα να αξιοποιήσω νέους ανθρώπους, ανθρώπους από την ανεργία, όχι κομματικά στελέχη, και ανθρώπους με γνωσμένη πείρα, εμπειρία και ικανότητα στον τομέα τους. Δυστυχώς έχω υπερβεί το χρόνο που είχατε στη διάθεσή σας για να μιλήσουμε εδώ.
Εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε για πολύ ακόμα. Θα το επιτύχουμε στο μέλλον. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής και θα σας δώσω βέβαια τον λόγο να μας δώσετε έτσι, αν θέλετε, και το δικό σας μήνυμα ως πλαίσιο ελευθερίας και να κλείσουμε. Αυτοί οι οποίοι σας εκτιμούν, κάποιοι από αυτούς μου είπαν, για να στο μεταφέρω και δημόσια, πως δεν ξέρουμε αν η κυρία Κωνσταντοπούλου φοράει αποστήλ παντελόνια. Πάντως θα σέβεται πολύ περισσότερο από πολλούς άνδρες πολιτικούς που τα τελευταία χρόνια έχουν ασκήσει εξουσία. Και αυτό που θέλω να πω προσωπικά, για να με επιτρέψετε μου, όταν είχα τη χαρά και την τιμή να σας γνωρίσω στη Θεσσαλονίκη και να βγάλουμε και μια φωτογραφία, είπα και το εννοώ και το λέω και πάλι δημόσια, πως χαίρομαι που σας βλέπω να στέκεστε στο ύψος σας κυριολεκτικά και μεταφορικά, κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι κάτι που μου λένε συχνά, ότι εσύ φορούσες παντελόνια και εσύ τιμάς τα παντελόνια που φοράς. Το θεωρώ πολύ τιμητικό, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ καλοπροαίρετο και πηγαίο. Συνήθως απαντώ ότι και τα φουστάνια έχουν τιμή.